Δεν θα σας κουράσω πολύ, έχει περάσει και η ώρα. Θέλω να ξεκινήσω με την ανακοίνωση ενός ακόμα σωματείου που πήρε απόφαση συμμετοχής στο συλλαλητήριο του Σαββάτου στις 17 Δεκέμβρη. Η ΕΙΝΑΠ, Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά, θα βγάλει κάλεσμα συμμετοχής για τα μέλη της. Έχουμε πει αρκετές φορές, έχουμε περιγράψει με όλους τους τρόπους και με όλα τα χρώματα σε τι κατάσταση βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία. Ξέρουμε καλά, ελπίζω να μην ξέρει κάποιος από εδώ πέρα και από προσωπική πείρα. Η κατάσταση για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία είναι τραγική, αν θέλουμε να πούμε μία λέξη. Η πλειοψηφία βγάζει δουλειά, ένα άτομο βγάζει τη δουλειά που αντιστοιχεί σε τρία άτομα, σε όλα τα πόστα, από τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες, τραυματιοφορείς, διοικητικούς ακόμα. Και το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη περιλαμβάνει τέτοιες αλλαγές σαρωτικές στη λειτουργία του δημόσιου νοσοκομείου που σε συνδυασμό με ό,τι έχουν ψηφίσει ως τώρα όλες οι κυβερνήσεις, άλλο που κάποιοι τώρα βγαίνουν από τα ρούχα τους, ότι δήθεν ξεπουλάνε το ΕΣΥ, βαθαίνει τη λειτουργία την ιδιωτική των νοσοκομείων. Επιπτώσεις και στους εργαζόμενους, απίστευτες, επιπτώσεις πολύ περισσότερες στους ασθενείς. Όποιος έχει να πληρώσει, θα είναι σε λίγο καιρό πραγματικά αυτό που θα είναι η κανονικότητα μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αν και ο χώρος των υγειονομικών είναι από τους κλάδους που δεν λείπουν οι κινητοποιήσεις και με το παραπάνω κάποιες φορές, θέλω να καταθέσω ότι η Ομοσπονδία, η ΟΕΝΓΕ, έδωσε πολύ σκληρή μάχη τους τελευταίους δύο μήνες με αιχμή αυτό το νομοσχέδιο και ό,τι περιλαμβάνει σαν... ό,τι περιλάμβανε μάλλον στα άρθρα του και αντίστοιχα τα αιτήματα αυτά που διεκδικούσαμε. Για πάνω από ένα μήνα οι εκλεγμένοι της Ομοσπονδίας και οι συνάδελφοι που στήριξαν και κατέβηκαν μαζί μας στις εκλογές, μιλάμε μόνο για την Αθήνα Πειραιά πάνω από 100 άτομα και άλλοι ακόμα, αλώνησαν τα νοσοκομεία, περνούσαν τμήμα το τμήμα, κλινική την κλινική, πόρτα την πόρτα, να ενημερώσουν τους συναδέλφους, αλλού καλύτερα, αλλού με κάποιες αδυναμίες. Αλλά θεωρούμε ότι έγκαιρα προειδοποιήσαμε για το χαρακτήρα αυτών των αλλαγών. Γιατί το ότι εμείς διαβάζουμε αυτό το νομοσχέδιο και εξηγούμε στον συνάδελφο ότι εδώ πέρα θέλουν να βαθύνουν, είναι στρατηγική επιλογή, πολιτική επιλογή, βαθαίνουν την ιδιωτική λειτουργία των νοσοκομείων με αυτούς τους τρόπους, δεν σημαίνει ότι κάναν όλοι την ίδια ανάγνωση. Είχαμε δηλαδή, ακόμα και στα αίτια, κάποιοι πάτησαν διάφορες μπανανόφλουδες. Επιμείναμε ως τι έρχεται και προειδοποιήσαμε για το χαρακτήρα των αλλαγών. Προσπαθήσαμε και το πετύχαμε να πάρουν όλες οι ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας καταδικαστική απόφαση ενάντια σε αυτό που ερχόταν. Το ίδιο και σωματεία νοσοκομείων. Φτάσαμε σε σημείο μέχρι και οι ιατρικοί σύλλογοι, από άλλη κατεύθυνση βέβαια και με άλλου τύπου κριτικής και ανάγνωσης, όχι αυτή που κάναμε εμείς, να πάρουν αποφάσεις καταδικαστικές. Με τις γενικές συνελεύσεις και την προσπάθεια συλλογικής συζήτησης δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Δεν είχανε τη συμμετοχή που θα θέλαμε, ήταν αναντίστοιχη της σοβαρότητας του νομοσχεδίου και της... πώς να το πω, και της επίθεσης από μεριάς της κυβέρνησης και του Υπουργείου που εντυνόταν. Παρ' όλα αυτά έγινε κάποια προσπάθεια να γίνουν συλλογικές συζητήσεις, να το πάρουν πάνω τους τα σωματεία, να το πάρουν πάνω τους πενταμελείς της ΕΙΝΑΠ, να πάρουν αποφάσεις με συναδέλφους παρόντες σε αμφιθέατρα νοσοκομείων. Επεξεργαστήκαμε πολύ καλά την επιχειρηματολογία, άρθρο το άρθρο. Γιατί ήταν πολύ καλά επεξεργασμένη και η επιχειρηματολογία του Υπουργείου. Δηλαδή, όταν έβγαινε η Γκάγκα και ο Πλεύρης και λέγανε «Δεν καταλαβαίνω γιατί μια μειοψηφία αντιδρά, ενώ εμείς με αυτό το νομοσχέδιο θα φέρουμε γιατρούς στα νοσοκομεία», έπρεπε να αποδείξουμε πολύ παραστατικά και με πάρα πολλά παραδείγματα γιατί δεν θα φέρουν γιατρούς στα νοσοκομεία. Για το άρθρο 7, για το άρθρο 10, για ένα προς ένα τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, να απαντήσουμε ολοκληρωμένα και εμπεριστατωμένα. Και το καταφέραμε. Ένα προς ένα τα καταρρίψαμε αυτά τα επιχειρήματα. Απαντήσαμε ακόμα και σε δελτία τύπου του Υπουργείου, ακόμα και σε συνεντεύξεις των Υπουργών και των τσιρακίων τους που βγαίνανε σε διάφορα κανάλια, ακόμα και στα tweet του Πλεύρη.
απευθύναμε κάλεσμα σε σωματεία εκτός υγειονομικών. Στην απεργία στις 9 Νοέμβρη ανακοινώσαμε ψήφισμα να γίνει αποδεκτό στις απεργιακές συγκεντρώσεις και καλέσαμε κάθε σωματείο να αναλογιστεί τι έρχεται και πώς πρέπει να προστατεύσει τα μέλη του απέναντι σε αυτή την επίθεση στην υγεία. Ότι επηρεάζει συνολικά την υγεία του λαού είναι ένα τέτοιο πλήγμα και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στο κομμάτι των μορφών πάλης, όταν τελικά κατατέθηκε, αποφασίσαμε να κλιμακώσουμε. Να κλιμακώσουμε με 3-24 ώρες απεργίες σε μια εβδομάδα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το σκεφτήκαμε, το ξανασκεφτήκαμε, προβληματιστήκαμε. Τελικά πήραμε αυτή την απόφαση. Να κλιμακώσουμε σε μια εβδομάδα, ουσιαστικά για μια απεργιακή εβδομάδα. Έγιναν κινητοποιήσεις στη Βουλή, έγινε κατάληψη στο Υπουργείο, έγινε προσπάθεια συμμετοχής. Όλο αυτό, αν θεωρήσουμε σαν κλιμάκωση εκείνο το τριήμερο των κινητοποιήσεων με την ημερομηνία ψήφισης στο τελικό, είχε σαν αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσει παραπάνω κόσμος την βαρύτητα αυτών που έρχονται. Να κερδίσουμε κάποιο κόσμο που στην αρχή ήταν υποστηρικτής ή τουλάχιστον έλεπε ότι σιγά και τι έγινε έτσι κι αλλιώς κάποιοι από αυτά ήδη γίνονται. Να τραβήξουμε ένα τμήμα υγειονομικών που αρχικά θεωρούσε ότι δεν τον αφορά αυτό το νομοσχέδιο που κατατίθεται, ότι έλα μωρέ, αυτά είναι μόνο για τους γιατρούς. Να καταφέρουμε να κινητοποιηθούν νέοι συνάδελφοι, νέοι ειδικευόμενοι, που φτάσανε σε πρωτόγνωρα ποσοστά συμμετοχή στην απεργία και συμμετοχή στην κινητοποίηση. 50 γιατροί από το Λαϊκό, για παράδειγμα. Πάνω από 20 γιατροί από το Τζάνι, από νοσοκομεία, που δεν ήταν τα ίδια που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, να κάνω ένα τελευταίο κάλεσμα από εδώ. Επειδή από ό,τι φαίνεται ξέρουμε ότι είναι αδίστακτοι και ξέρουμε ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από την αξιωματική αντιπολίτευση που λέει ακριβώς τα ίδια. Μην τα ξαναπούμε, τα είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Ο ίδιος ο Ξανθός στη συνάντηση στη Βουλή είπε ότι μα και εμείς υπέρ της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων είμαστε, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Θα βρει άλλο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση να κάνει ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων. Να καταθέσουμε μόνο αυτό και κλείνω. Ότι έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια, έχουμε δει με την εμπειρία μας ότι αν αποσυρθεί, αν δεν εφαρμοστεί κάτι, θα είναι επειδή δεν θα νομιμοποιηθεί στη συνείδηση των συναδέλφων και επειδή θα είναι κόσμος απ' έξω που θα φωνάζει. Θεωρούμε ότι πρέπει να κλιμακωθούν ακόμα και οι μορφές πάλης, με ποια έννοια. Δεν φτάνει πλέον μόνο η καταγγελία. Υπάρχουν και διωγγώνονται ζητήματα στα νοσοκομεία και εκείνη την ώρα, όχι απλά αποκάλυψη, καταγγελία και δημοσιοποίηση, θέλει και πιο επιτακτικά παρέμβαση σωματείων, σε διοικήσεις, κατάληψη στο γραφείο του διοικητή, ότι δεν φεύγουμε αν δεν βγει προκήρυξη, όπως έγινε στο Παίδων Αγία Σοφία, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, συν την απεργία που καλούν, όπως αποφάσισε και το συνέδριο της ΑΔΔΗ, το επόμενο διάστημα. Αυτά, συγγνώμη για τον παραπάνω χρόνο.